Τώρα, σε δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία στο Ρέθυμνο από το φόβο νέας βεντέτας μετά το χθεσινό βραδινό μακελιό με δύο νεκρούς και έναν τραυματία στο χωριό Πετριέ από ασήμαντη αφορμή που έδωσε ένα φορτηγό με άμμο. Το μακελιό έγινε όταν οι αδερφοί Βουρβαχάκη συνάντησαν τον Ανδρέα Βελονάκη και το γιο του Δημήτρη, με τους οποίους είχαν διαφορές και άρχισαν να τους πυροβολούν. Νεκροί είναι οι Ανδρέας Βελονάκης και Αντώνης Βουρβαχάκης και τραυματίας ο 24χρονος γιος Δημήτρης Βελονάκης. Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Μια 18χρονη μαθήτρια της 3ης Λυκείου, η Έλλη Άλτη, έπαθε έμφραγμα και πέθανε από τη χαρά της όταν πήρε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τους ακριβείς λόγους του θανάτου της άτυχης μαθήτριας εξηγεί ο ιατροδικαστής Νίκος Ψαρούλης. Το άτομο σε μια έντονη χαρά ή σε μια έντονη λύπη έκανε έναν σπασμό των στεφανίων Αγίων για λίγα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να νεκρωθεί ένα μεγάλο τμήμα του μυοκαρδίου και να επέλθε θάνατος. Να εκπέσουν από το αξίωμά τους όσοι βουλευτές τάσσονται υπέρ της συνταγματικής μοναρχίας, ζήτησε από το Παρίσι ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή Αθανάσιου Δαβάκη περί βασιλευωμένης δημοκρατίας. Απαντώντας στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Βασίλης Μαγκίνας τόνισε: «Η χώρα και σύνταγμα σεβαστό από όλους έχει και πολίτευμα που κανείς δεν αμφισβητεί. Δυστυχώς, Πρωθυπουργό δεν έχει». Διχαστυχές χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο οποίος υποστήριξε: «Ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν βρίσκεται εκτός Ελλάδος πρέπει να είναι πιο προσεκτικός σε αυτού του είδους τις δηλώσεις. Δίνω ένα ελαφρυντικό γιατί δεν γνωρίζω σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή». Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος επιστρέφει σε λίγη ώρα στην Αθήνα, συμμετείχε χθες στην άτυπη σύνοδο κορυφής των 15 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας τάχθηκε υπέρ της πολιτικής επίλυσης του Βοσνιακού και κατά της αποστολής στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ στη Βοσνία. Με τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού συμφώνησε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ, ο οποίος επέμεινε όμως στη δημιουργία δύναμης ταχείας ανάπτυξης. Στο περιθώριο της Συνόδου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πρωθυπουργός διέψευσε τα σενάρια περί κυβερνητικού ανασχηματισμού στις αμέσως προσεχείς μέρες. Το Ιράκ κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν την υπόθεση εμπορίας ζυρκονίου από Αμερικανούς πράκτορες για να επιτύχουν παράταση των κυρώσεων κατά του Ιράκ και αύξηση των ποσοστών δημοτικότητας του Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τρεις Ελληνοαμερικανοί κάτοικοι Νέας Υόρκης σκόπευαν να εξαγάγουν λαθρέως στο Ιράκ 7 τόνους ζυρκονίου, μεταλλικού στοιχείου δηλαδή, που χρησιμοποιείται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και όπλα, το οποίο είχαν προμηθευτεί από Ρώσο στρατηγό. Πρόκειται για τους Ρένο Κουρτίδη, Δημήτρη Δημητρίου και Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη. Οι δύο πρώτοι αφέθησαν ελεύθεροι, ενώ ο Ζαχαριάδης, που δεν έχει αμερικανική υπηκότητα, εξακολουθεί να κρατείται. Για τις 22 Ιουνίου αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα των συνηγόρων η δίκη του εκδότη της Αυριανής κ. Γιώργου Κουρή. Αίτημα των συνηγόρων είναι να κληθούν να παραστούν βασικοί μάρτυρες υπεράσπισης. Ο κ. Κουρής κατηγορείται για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία μετά την άρνησή του να παραδώσει στον εισαγγελέα κασέτες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποδεικνύουν την εμπλοκή της συζύγου του Πρωθυπουργού στην αγοραπολισία του καζίνο του Φλίσβου αλλά και του Σκάι. Ο κ. Κουρής επέμεινε και σήμερα ότι έχει στην κατοχή του χιλιάδες κασέτες. Δεν του παρόντος, παιδιά. Είναι οι συνομιλούντες. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο, απλώς ότι έχω δίκιο και θα το βρούμε. Πόσες κασέτες έχετε? Πάρα πολλές. Υπάρχουν χιλιάδες κασέτες σε όλη την Ελλάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η αποχώρηση του Ισραήλ από τα υψώματα του Γκολάν θα είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα συζητήσουν ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ισραήλ και της Συρίας στις 27 Ιουνίου στη Ουάσιγκτον. Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα από τη Δαμασκό ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βόρεν Κρίστοφερ μετά το τέλος των τρίωρων συνομιλιών του με τον Σύρο Πρόεδρο Χαφέζ Αλ-Άσαντ. Οι συναντήσεις των δύο πλευρών θα διαρκέσουν 2 με 3 ημέρες, σημείωσε ο κ. Κρίστοφερ, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει διακοπή 2 εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων οι δύο πλευρές θα μελετήσουν τα αποτελέσματα της συνάντησης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα και νεότερα στα νέα του Αντένα στις 8.30. Γεια σας. Καλό απόγευμα, γεμάτο δροσιά. Ασυναγώνιστη ποιότητα Mitsubishi με υψηλή απόδοση στην ψύξη. Κλιματιστικά Mitsubishi. Τα διαμάντια του κλιματισμού.
Σήμερα στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Δείτε στον Αντένα το σημαντικότερο τεστ της εθνικής μπάσκετ πριν το Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 11 μέρες πριν το μεγάλο ραντεβού, η εθνική μας ομάδα μετρά τις δυνάμεις της απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Γυραιάς Ηπείρου. Ο Γιαννάκης, ο Φάνης, ο Σιγάλας, ο Φασούλας απέναντι στον Ντανίλοβιτς, τον Ποντιρόγκα, τον Τζόρτζεβιτς, τον Πάσπαλη, τον Σάβιτς και τα άλλα αστέρια του Ιφκοβιτς. Ελλάδα-Σερβία. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, μόνο στον Αντένα και σε ζωντανή σύνδεση με το κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Τη μετάδοση προσφέρει το Mobile One. Mobile One, το πιο προηγμένο λιπαντικό στον κόσμο. Καλησπέρα σας. Είμαι η Άννα Βύση. Τότε εγώ είμαι ο Μίλτος Μακρύδης. Εγώ είμαι ο ψυχίατρος τους και για να μάθετε τι συμβαίνει θα τα πούμε το Σάββατο στις 9. Με αγάπη Άννα. Με αγάπη Άννα. Με αγάπη Άννα. Πατού. Με αγάπη Άννα, γιατί θες εγώ. Με αγάπη Άννα και για σένα εγώ. Στην εκπομπή την απόλαυση χαρίζουν οι παγωτοσοκολάτες Boss. Καμιά άλλη παγωτοσοκολάτα δεν είναι Boss. Και 40.